Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Σάβα είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αναστασιάδη. Καλημέρα σα, καλημέρα κύριε Καρπαγητήρο, κύριε Τσουμπάνογλου. Καλωσορίζουμε και τον Ξενοφόντα. Καλό φθινόπωρο. Καλό φθινόπωρο και σε εσά. Τον είδατε και εσεί πρωί-πρωί. Εμεί θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε ανάποδα από όσα συζητήσαμε νωρίτερα με τον βουλευτή του Κινάλ. Θα ξεκινήσουμε με εσά από τον ΟΑΣΤ. Δεν ξέρω κατά πόσο ακούσατε χθε εδώ στην εκπομπή τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, που ουσιαστικά αποκάλυψε ότι γίνονται συζητήσεις με τον ΟΑΣΤ για να παραχωρηθεί ένα σημαντικό κομμάτι των δρομολογίων που αφορούν στην ύπαιθρο του νομού και πάλι στα ΚΤΕΛ. Δηλαδή να επιστρέψουμε εκεί που είχαμε βρεθεί, που βρισκόμαστε το 2003. Κοιτάξτε, ναι, το άκουσα και βεβαίως δεν απόρρισα που συμφωνεί ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ, διότι γνωρίζω και προφανώς γνωρίζετε κι εσείς ότι τα τελευταία χρόνια το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα και αυτά ξεκινάνε κυρίως από το 2003, όταν ο τότε υπουργός μεταφορών, ο κ. Βερελής, επιχείρησε την πρώτη επέκταση του ΟΑΣ στην Δυτική και Ανατολική Θεσσαλονίκη και αφαίρεσε ένα τεράστιο έργο από το ΑΚΤΕΛ. Τότε, εκτός από τα προβλήματα που δημιούργησε στα ΚΤΕΛ, δημιούργησε, όπως φαίνεται από την συνέχεια αποτέλεσμα, προβλήματα και στον ΟΑΣ, διότι το μεταφορικό έργο δεν ανταποκρινόταν στις δαπάνες του οργανισμού και το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουμε στα περσινά γεγονότα, στην κρατικοποίηση, δεν μπορώ να την πω κρατικοποίηση, εγώ θα πω κατάληψη, πιάτσικο από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης ενός ιδιωτικού οργανισμού, το ΟΑΣΤ. Και βεβαίως η απόφαση των τελευταίων ημερών να χωρίσουν έργο στα ΚΤΕΛ είναι ομολογία αποτυχίας του εγχειρήματος, καθαρή ομολογία αποτυχίας του εγχειρήματος, ένα εγχείρημα για το οποίο ξεκίνησαν με την πανοκρουσία επιτυχίας, διαφάνειας, καλύτερων υπηρεσιών, κάτι τέτοιο βέβαια δεν γνώρισε ούτε η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, ούτε και οι δαπάνες μειωθήκανε για τον πολίτη και για το κράτος. Κύριε Αναστασιάδη, μιλήσατε για πλιάτσικο ενός ιδιωτικού φορέα, αλλά που επιχορηγούνταν με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, με δικά μας χρήματα λοιπόν. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, όμως πρέπει να ξέρετε ότι όταν οι κυβερνήσεις αυτό δεν ήταν κάτι αδιαφανές, ήταν νομοθετημένο, συμφωνούσαν οι δύο πλευρές. Εάν τα πράγματα ήταν όπως τα έλεγε η σημερινή κυβέρνηση, θα μπορούσε να τροποποιήσει τον νόμο, να αλλάξει τον νόμο. Και να μην υπογράψει τη σύμβαση ανανέωσης, λέτε. Υπήρχαν τρόποι. Αυτό που έγινε είναι πρωτοφανές. Δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο. Και μάλιστα, χωρίς καμία αποζημίωση στους μετόχους, χωρίς καν να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Εγώ έτσι το χαρακτηρίζω. Δεν υπάρχει προηγούμενο στον κόσμο τέτοιο σε δημοκρατικές χώρες, γιατί σε κομμουνιστικές χώρες υπήρχαν βέβαια οι απαλωτριώσεις των περιουσιών των ιδιωτών. Θα δικαιολογούσα αυτή την προσπάθεια ή αυτή την ενέργεια αν τελικά οι υπηρεσίες και το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο. Το αποτέλεσμα είναι τρισχυρότερο και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ούτε η ίδια η διοίκηση του ΟΑΣΤ. Και βεβαίως όλα και οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες για τον πολίτη και όλα αυτά τα επομίζεται η κοινωνία, η Θεσσαλονίκη, η πόλη μας τελικά, που πάντα είναι ουραγός στις υπηρεσίες απέναντι στον πολίτη. Η κουβέντα όμως αυτή που γίνεται και έχει ξεκινήσει για το αν θα δοθούν στα ΚΤΕΛ τα δρομολόγια έξω από το πολεοδομικό συγκρότημα, θεωρείτε ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού? Γιατί βλέπουμε τα προβλήματα που είχε ο ΟΑΣΤ να ικανοποιήσει τα δρομολόγια των συγκεκριμένων αυτών περιοχών και απ' την άλλη σκέφτεται ο καθένας από εμάς και λέει με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσουν λεωφορεία για να ενισχύσουν τα δρομολόγια εντός της πόλης. Πιστεύετε ότι είναι θετική η κατεύθυνση την οποία παρακολουθούμε ή όχι?
Εάν οι υπηρεσίες είναι καλύτερες για τον πολίτη, βεβαίως θα είναι θετική. Εμείς δεν έχουμε ιδεολειψίες όσον αφορά το ποιος θα εκτελεί το έργο, όπως έχουν οι σημερινοί κυβερνώντες θεωρητικά, αλλά στην πράξη κάνουν άλλα. Θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα πρώτα με τους δημάρχους και με τις τοπικές κοινωνίες, διότι είναι γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα η εξυπηρέτηση των πολιτών από τον οργανισμό, από τον ΟΑΣ, ήταν κάκιστη. Λεωφορεία μένανε συνέχεια στον δρόμο, οπότε δεν ήταν... Και μένουν ακόμη. Και οι δήμαρχοι θα βοηθήσουν αυτό. Οι δήμαρχοι θέλουν λεωφορεία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά δρομολόγια με άδεια λεωφορεία. Γιατί να πληρώσουμε εμείς τα άδεια δρομολόγια αυτά? Αυτό ακριβώς πλήρωνε ο οργανισμός τόσα χρόνια από το 2003 και έφτασε εκεί που έφτασε και έχει απόλυτο δίκιο για αυτό που λέτε. Γιατί να πληρώνουμε άδεια λεωφορεία τα οποία θα κινούνται χωρίς να εξυπηρετούν κανέναν? Αυτό γινόταν δυστυχώς. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι το πρακτικό, δηλαδή πώς εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης, και το άλλο έχει να κάνει με την ψυχολογία του ανθρώπου, δηλαδή ότι εξυπηρετείται από έναν αστικό οργανισμό, αστική συγκοινωνία, και ίσως θεωρηθεί και ο τόπος του, ας πούμε, ο Λαγκαδάς και εγώ, ο Άγιος Αθανάσιος, αστικός ιστός. Νομίζω ότι αυτό το δεύτερο θέμα που κυριάρχησε στην εφαρμογή της πρώτης επέκτασης και της δεύτερης επέκτασης προς την περιοχή του Λαγκαδά, της επαρχίας του Λαγκαδά, το έχει ξεπεράσει η κοινωνία, διότι οι υπηρεσίες ήταν κάκιστες. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Από το Λαγκαδά, κανείς για να φτάσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έπρεπε να πάρει δύο λεωφορεία. Δηλαδή, να ξεκινήσει από το Λαγκαδά, να σταματήσει στη Σταυρούπολη, από εκεί να πάρει άλλο λεωφορείο και να φτάσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ήθελε τέλος πάντων. Με τα ΚΤΕΛ ξεκινούσε από την οδό Ειρήνης, που ξέρετε που είναι ο σταθμός, και έφτανε απευθείας στο κέντρο Λαγκαδά σε συντομότερο διάστημα, διότι δεν είχε την ενδιάμεση αυτή στάση και βεβαίως. Και στις ώρες αιχμής πάντα καθήμενος, διότι στις ώρες αιχμής τα λεωφορεία του ΟΑΣ μπορεί κάποιος να ήταν και όρθιος, να μην υπήρχε θέση. Παστομένος. Πέστε το έτσι. Μην το φτιάχνετε. Άρα πρέπει να δούμε αυτό το θέμα, πρέπει να συζητήσουμε και με τους δημάρχους, να γίνει μια ορθολογική κατανομή των δρομολογίων, διότι υπήρχαν τα παράδοξα και τα περίεργα σε οικισμούς 50 και 100 ανθρώπων να πάνε 12 δρομολόγια την ημέρα. Μάλιστα. Αυτό ήταν μια υπερβολή, άσκοπη δαπάνη, την οποία, επειδή είχε συμφωνήσει τότε ο οργανισμός με την πολιτεία, την χρησιμοποιήσει. Και να πάμε, κύριε Αναστασία, δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πάμε λίγο στο θέμα του δημοψηφίσματος των Σκοπίων. Το δημοψήφισμά τους μιλάει για Ευρωπαϊκή Μακεδονία. Εμείς κύχδε βγάζουμε, ρωτήσαμε τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Μανατίδη, μας είπε ότι ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία για να αντιδράσουμε στο Μακεδονία το σκέτο. Η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει? Εντάξει, να πούμε ότι αυτά που συμβαίνουν και ακούμε τελευταία, και τον ΖΑΕΦ να προκαλεί τόσο ανοιχτά για Ευρωπαϊκή Μακεδονία ή για την δική του μόνο Μακεδονία. Ναι, μίλησε για μία και μοναδική και βρίσκεται στα Σκόπια αυτή. Μία και μοναδική. Επιβεβαιώνουν και δικαιώνουν απόλυτα τις εκτιμήσεις και τις ανησυχίες μας. Γι' αυτό έγινε και η πρόταση μορφής για να αποτραπεί η υπογραφή της συμφωνίας, η οποία δυστυχώς δεν έγινε δεκτή από την Βουλή και προχώρησε τα πράγματα όπως προχώρησαν. Μου προκαλεί εντύπωση, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πως και ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Τσίπρας καταρχήν, και ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Καμένος σιωπούν και δεν αντιδρούν στις προκλήσεις αυτού του Σκοπιανού Πρωθυπουργού, ο οποίος είδατε φαντάζομαι και γνωρίζετε ποια ήταν η θέση του στην συνέντευξη που έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μία Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει η Βόρεια Ελλάδα, στην Δυτική Βουλγαρία υπάρχει η Δυτική Βουλγαρία, και η Μακεδονία είναι αυτή, οι Μακεδόνες είναι αυτοί, και αυτοί μιλάνε την μοναδική. Κύριε Αναστασιάδη, λένε κάποιοι ότι ενδεχομένως ανεβάζουν τους τόνους γιατί έχουν μπροστά τους το δημοψήφισμα. Εγώ να σας ρωτήσω για τα δικά μας. Περνάει η συμφωνία,
έρχεται, εσείς δεν την ψηφίζετε, το έχουμε, το ξεκαθαρίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχω όμως την αίσθηση ότι τα βέλη του κόσμου που αντιδρά για το θέμα του χειρισμού της τωρινής κυβέρνησης σε σχέση με το θέμα αυτό αφορούν και εσάς και το δικό σας το κόμμα. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση προς τα κυβερνητικά στελέχη του συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την υπογραφή, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία βλέπω πολλά βέλη, ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η στάση της, ότι δεν είναι τόσο ευθύς ο λόγος της απέναντι στο χειρισμό του συγκεκριμένου θέματος. Η στάση είναι απόλυτα ξεκάθαρη και ο λόγος πολύ ευθύς και ξεκάθαρος επίσης. Βεβαίως, όταν αυτά που λέμε ή δηλώνουμε δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της κοινωνίας, δηλαδή σε κάποιους που είναι πολύ υπέρμαχοι Μακεδόνες, βλέπουν ότι δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, βεβαίως τα πειρά πιάνουν και το δικό μας κόμμα και όλο το πολιτικό σύστημα. Η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη, κουραστήκαμε να τη λέμε, δεν χρειάζεται να την επαναλάβουμε, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε καμία συμφωνία ούτε τώρα ούτε σε άλλη κυβέρνηση αύριο, όταν θα είμαστε εμείς κυβέρνηση, αν το θέμα έρθει τότε. Δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση δεν άκουσε τις φοβίες και τις ανησυχίες μας, προχώρησε στην υπογραφή της συμφωνίας. Από ό,τι φαίνεται η συμφωνία θα ολοκληρωθεί από την πλευρά των Σκοπίων, διότι ούτε σας άκουσε όμως και η Νέα Δημοκρατία. Ήσασταν από τους λίγους βουλευτές που βγήκνατε πριν τα συλλαλητήρια και είπατε εγώ θα πάω στο συλλαλητήριο, και προς τιμήν σας δεν κρυφτήκατε όπως πολλοί άλλοι τους έψαχνα εκείνη την εποχή. Και δεν θα κρύβομαι, και αν ξαναπαραστεί ανάγκη θα το ξανακάνω, και δεν πρόκειται να ψηφίσω καμία συμφωνία, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δυστυχώς βλέπω ότι τα πράγματα κινούνται σε μια κατεύθυνση που δεν συμφέρει τη χώρα μας. Η συμφωνία αυτή είναι κάκιστη, επώδυνη για τη χώρα μας, και η εκτίμηση μου είναι ότι τα προβλήματα με αυτή τη χώρα θα αρχίσουν από την επόμενη μέρα, όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία, διότι οι Σκοπιανοί, η διεθνής κοινότητα de facto αναγνώρισε τη χώρα αυτή σαν Μακεδονία, διότι το Βόρεια έχει εξαλειφθεί. Και παράγει αποτελέσματα, όπως είπε και ο αρχηγός σας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναστησίαδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Στους 107,1. Ακούσατε τον κύριο Αναστασιάδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Εκλογική Περιφέρεια. Μίλησε για πιάτικο του ΆΣΤΑ από την κυβέρνηση, χωρίς να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, σχολιάζοντας την απόφαση να δοθούν δρομολόγια του οργανισμού στους ιδιώτες, το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Και ακούσατε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδεχθεί τα αποτελέσματα που παράγει η συμφωνία της ασυμφωνίας των Πρεσπών. Γεια σου Πελαγία από τον Εύωσμο. Δεν θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε.